Μετά από μια ταλαιπωρία 17 μηνών ήρθε η ώρα που περιμένουμε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Όπως είχα πει και τότε στις δικαστικές αρχές, επιμένω στην αθωότητά μου και ότι δεν έχω καμία σχέση με όλο αυτό το οποίο μου έχει επιβαρύνει υπερβολικά την υγεία αλλά και την ίδια μου τη ζωή. Γι' αυτό και σήμερα, παρότι το δικαστήριο αναβλήθηκε για την Παρασκευή, περιμένω οπωσδήποτε να γίνει και να τελειώνει μια ταλαιπωρία που νομίζω ότι για τον οποιονδήποτε άνθρωπο δεν θα μπορούσε να το αντέξει ούτε ψυχολογικά ούτε βιολογικά. Όταν, επειδή οι δημοσιογράφοι είστε μέσα στις αίθουσες και ακούτε, όταν θα αναγνωστεί η δικογραφία και δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, θα καταλάβουμε για ποιο λόγο τότε προφυλακίστηκα. Και ελπίζω ότι η δικαιοσύνη, όπως και σε προηγούμενο δικαστήριο, να κάνει τη δουλειά της και να δώσει μια αθωωτική απόφαση.